Οι κλεψές, τα σκάνδαλα και διαφθορά, η κοροϊδία από τους εκάστοτε κυβερνώντες που οδήγησαν τον κόσμο στη φτώχεια και στην εξαθλίωση δεν μπορεί να μείνει ατιμωρητή. Στηρίξαμε για χρόνια τα μεγάλα κόμματα για να δώσουν λύσεις, για να βοηθήσουν τον απλό κόσμο και αντεαυτού ο ένας αποδείχθηκε χειρότερος από τον άλλο. Ο περήφανος νοικοκύρης Κύπριος κατάντησε αναξιοπρεπής. Είδε να του κλέβουν τις καταθέσεις που είχε για τα παιδιά του. Σταματά τα παιδιά του από τα φροντιστήρια ή από τις σπουδές τους, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει. Έχασε τη δουλειά του ή έκλεισε το μαγαζί του. Βλέπει τα παιδιά του να είναι άνεργα και να μαραζώνουν ή να βλέπει να τα παίρνουν τον δρόμο της ξενιτιάς για να επιβιώσουν. Κάποτε είχαμε εργοστάσια και βιοτεχνίες που απασχολούσαν χιλιάδες συμπατριώτες μας. Σήμερα έχουμε χιλιάδες τίμιους ανθρώπους που στέλνονται στα δικαστήρια για υποχρεώσεις τις οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και δυστυχώς κρίνουν μέρα με τη μέρα τις επιχειρήσεις τους. Επιβάλλεται άμεσα να στηριχτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι και η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Να ιδρυθεί κρατικός χρηματοδοτικός μηχανισμός για παραχώρηση χαμηλότοκων δανείων, προγράμματα εξυγχρονισμού και απασχόλησης από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Χρειάζονται νόμοι, θεσμοί και κανονισμοί για τον ανταγωνισμό και την αναβάθμιση της Επιτροπής Προστασίας και Ανταγωνισμού. Να δώσουμε έμφαση στην αγροτική ανάπτυξη, στον τουρισμό, στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές, στην ναυτιλία, στην έρευνα καινοτομίας και τεχνολογίας. Να μετατρέψουμε την πόλη και την επαρχία μας από φτωχό σε διεκδικητή των δικαιωμάτων που τις αναλογούν. Είναι στο χέρι μας και στη δική μας βούληση να αλλάξουμε τη μοίρα μας. Διαφορετικά, χάνουμε το δικαίωμα να κρίνουμε και να επικρίνουμε τον οποιοδήποτε. Ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει με την ψήφο του και όχι με την αποχή του. Με αλληλεγγύη μπορούμε.